Αγαπητοί φίλοι, φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι και σήμερα που μιλάμε, το νερό είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό. Το ξέρουμε πολύ καλά όταν ανοίγουμε όλοι εμείς το λογαριασμό, όταν γνωρίζουμε ότι κόσμος υπάρχει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας που πληρώνει πολλά λεφτά το μήνα σε εμφιαλωμένο νερό και αυτό συμβαίνει σήμερα που υπάρχει κρατικός δημόσιος έλεγχος και επιχειρήσει ίδρυυση, οι οποίε είναι κρατικέ και δημοτικέ. Και αυτό συμβαίνει γιατί το σημερινό κράτο, αλλά και όλε οι κυβερνήσει που πέρασαν έω τώρα, υπηρέτησαν τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων και όχι τη κοινωνία. Η προσπάθεια για παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού, αλλά και των υπηρεσιών αποχέτευση, είναι ένα κομμάτι του παζλ που είναι στάνταρ ότι προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημερινή κυβέρνηση, τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, όλου αυτού που πίνουν νερό στο όνομα τη επιχειρηματικότητα τη Ιδιωτική Πρωτοβουλία. Η απειλή να μετατραπεί το νερό σε όλο και πιο ακριβό εμπόρευμα δεν εμφανίστηκε τώρα για πρώτη φορά από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά εμφανίστηκε δεκαετίε πριν και από τι προηγούμενε κυβερνήσει που είχαν πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Η από τη φύση τους αλλά και στα πλαίσια αυτής της πολιτικής που γίνεται ολοένα και πιο αντιλαϊκή, νομοθετούνται και επιβάλλονται κανόνες τιμολόγησης νερού. Μετατρέπονται σε πλήρως ανταποδοτικές επιχειρήσεις, ενώ σχεδιάζεται και η εκχώρησή τους σε ιδιώτες. Δηλαδή δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως έπρεπε. Και το βάρος λειτουργίας της μισθοδοσίας των εργαζομένων, της συντήρησης εξυγχρονισμού, των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης τα σηκώνει αποκλειστικά η τσέπη του λαϊκού γυναικοκυριού. Επιβάλλεται η ανάκτηση του κόστου ίδρυυσης και αποχέτευσης, η ανάκτηση κόστους κεφαλαίου και η εισπράξη του περιβαλλοντικού τέλους. Η κατεύθυνση των πράσινων επενδύσεων σε όλο τον κόσμο, η πράσινη κοινωνική συμφωνία, όχι απλά δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά στην πραγματικότητα τα επιδιονώνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πω με το πρόσχημα του δίθεν του περιορισμού τη πατάλης του νερού, η Οδηγία και το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση του 2000 για το νερό και μετέπειτα οι οδηγίε εξειδικεύουν, εμπορευματοποιεί και περαιτέρω το νερό. Αυξάνει το κόστο για το λαό. Η Οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση οριοθετεί τη βασική κατεύθυνση τη εμπορευματοποίηση του νερού. Την ίδια ώρα έργα ζωτική σημασία για την προστασία τη ζωή και τη περιουσία των κατοίκων και τη περιοχή μα, τη Θεσσαλία, που πνίγηκε πριν λίγο καιρό, και αφορούν την κατασκευή δικτύων αποχέτευση ομβρίων, αντιπλημμυρική προστασία, δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προπολογισμό και δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί δεν παίρνουν έσοδα οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δηλαδή, δεν τους βγάζουν κέρδος. Αυτή την πολιτική ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά όμως και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, αλλά και οι δυνάμεις τους γενικότερα σε διάφορους δήμους και περιφέρειες. Βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Σε αυτή την αντιδραστική αλυσίδα λοιπόν ήρθε να προσθεθεί ένας νέος κρίκος και να τον προσθέσει η κυβέρνηση. Είναι ο αντιδραστικός νόμος που στοχεύει στην αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτική οδηγίας για πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού. Πολύ πριν από την ψήφιση του νόμου, ακούγαμε διάφορους να δηλώνουν ότι η τιμή του νερού πρέπει να γίνει φόβητρο για να περιοριστεί η σπατάλη του. Και έτσι υλοποιούνται οι κατευθύνσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων διαχρονικά. Και όπως αναφέρεται, σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, συγκεκριμένη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από φέτο μπήκε σε εφαρμογή ο νόμος που θα καθορίζει και θα ελέγχει την τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΙΑ, θα τι πιστοποιεί, θα αξιολογεί τη διαχειριστική του επάρκεια, θα του επιβάλλει υπέρογκα πρόστιμα. Όλα αυτά γίνονται σε συνδυασμό με τι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσει και θα δημιουργήσουν μια εκρηκτική κατάσταση που θα αλλάξει προς το χειρότερο την κατάσταση στη λειτουργία των ΔΕΙΑ και στην ίδρυυση και στην αποχέτευση. Αποτέλεσμα όλων αυτών των σχεδιασμών θα είναι πιο άλλο η εκτόξευση της τιμής του νερού αλλά και των υπηρεσιών αποχέτευσης. Έχουμε άλλωστε όλοι συγκεντρώσει πικρή πείρα από τις τεράστιες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα με τα χρηματιστήρια ενέργειας, αν θυμάστε, και διάφορα αποτελέσματα. Στόχος τους, λοιπόν, είναι οι, οι πολλοί να βάζουν ολοένα και το πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και να μεγαλώνει και η οδηγοφορία των λίγων. Κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί από την κυβέρνηση για την στήριξη των ΔΕΙΑ λόγω της τεράστιας αύξησης του ενεργειακού κόστους που τις οδηγεί και τις έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία. Μάλιστα τα χρέη που δημιουργούνται τα χρησιμοποιεί για να προωθήσει τις αντιδραστικές αυτές αλλαγές και πιέζει έτσι ώστε να, αυτό το κόστος να φορτωθεί στις πλάτες των φτωχών στρωμάτων με την αύξηση στην τιμή του νερού και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Και για να τελειώνω, ακόμα χειρότερα θα γίνει η κατάσταση και για τους εργαζόμενους που έχει διαμορφωθεί. Θα γίνουν πιο εντατικοί οι κίνδυνοι στην Θα χτυπηθούν οι εργασιακέ σχέσει. Ήδη λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού, μια σειρά από λειτουργίες και εργασίες περνάνε στου ιδιώτε εργολάβου και σε διάφορε εταιρείε και αυτό θα ενταθεί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Με ευθύνη βέβαια όχι μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και τη προηγούμενη. Δεν εγκρίνονται προσλήψει μόνο προσωπικού. Άρα θέλουμε να συνημερώσουμε και να ενημερώσουμε ότι όλο τον κόσμο ότι εμεί σε κάθε Δήμο, σε όλη την Ελλάδα, θα οργανώσουμε τι κινητοποιήσει μα για να διεκδικήσουμε συγκεκριμένο πλαίσιο. Και αυτό είναι το εξή: Να μην συγχωνευτούν ιδεία Κατάργηση του νέου νόμου και όλου του πλουσίου εφαρμογή τη κοινοτική οδηγία για το νερό. Φτηνό, ελεγμένο ποιοτικό νερό για το λαό. Με άμεση μείωση των τιμολογίων κατά 30% για ανέργου, χαμηλό, χαμηλόμισθου χαμηλοσυνταξιούχους. Την άμεση πρόληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση εδώ και τώρα, η οποία θα καλύπτει την οικονομική επιβάρυνση των ΔΕΙΑ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους από το Σεπτέμβριο του 2021 έως σήμερα. Την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογή των οδηγιών τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση για το νερό και τη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα. Την κατάργηση του ΦΠΑ στην τιμή του νερού. Χρηματοδότηση από κοινωτικούς και εθνικούς πόρους για την κατασκευή έργων ίδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν σας καλούμε σε αγωνιστική συμπόρευση μαζί μας και πιστεύουμε ότι η εκπροσώπησή μας στο ΔΟΥΣΟΥ της ΕΔΕΙΑ θα έχει καθοριστική σημασία για τον προσανατολισμό και το δυνάμωμα των αγώνων που έχουμε μπροστά μας και σας καλούμε να μας ενισχύσετε.